Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο δίκτυο τηλεόραση μέχρι τις 4 και σήμερα μαζί για να δούμε τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό, με ένα ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμαστεί και αφορά τι άλλο, την πόλη μας, τον ομό μας. Έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο τον συνάδελφο και φίλο δημοσιογράφο, τον Γιάννη το Δελή, ο οποίος είναι και παραγωγός της Phony Films. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλησπέρα, Βούλα. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά που ετοιμάζεται πόσο καιρό τώρα. Να μιλήσουμε στο ελληνικό, γιατί έχουμε συνεργαστεί και πολλά χρόνια. Είμαστε συνάδελφοι χρόνια, η αλήθεια είναι. Ναι, γι' αυτό και εγώ σε αποκάλεσα, Γιάννη. Ετοιμάζεται λοιπόν αυτή τη δουλειά. Πώς το σκεφτήκατε? Και πόσο καιρό προετοιμάζεστε για το ντοκιμαντέρ? Το πρώτο μας ντοκιμαντέρ ήταν το 2015 για την Αμφίπολη. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν η πρώτη προσπάθεια, σχεδόν πειραματική θα λέγαμε, αλλά ήταν μάλιστα και η Μαρία Ινάβαλη παρουσιάστρια. Πήγε εξαιρετικά, διότι είχαμε και το πουσάρισμα, θέλεις, από το CNN, το οποίο το έβγαλε πρώτη φορά, το πήραν διάφορα μεγάλα δίκτυα μετά και κυκλοφόρησε, θα λέγαμε, σε όλη τη χώρα. Αυτό έδωσε μια μεγάλη απήχηση και μια συμπαράσταση σε αυτό που κάναμε, διότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη απήχηση εκεί. Εντάξει, τα χρόνια. Αμφίπολη ήταν και ήταν όμως θέμα, και η Αμφίπολη το θέμα πολύ που δυνατό. Είχε απασχολήσει όλη τη χώρα. Δεν μπορούσε, σαν στερεός δημοσιογράφος, να αγνοήσει αυτό το μεγάλο γεγονός, έτσι. Και έτσι ήταν και μια αφορμή να ξεκινήσουμε και το site, το Phonix.gr, το οποίο είναι ενημερωτικό site. Υπήρχαν πολλά ενημερωτικά site και τότε, αλλά υπήρχε μια δημοσιογραφική φωνή που έλειπε για να καλύψει όλο αυτό το γεγονός. Με βάση αυτή την κάλυψη που κάναμε στην Αμφίπολη, είχαμε πάρα πολύ υλικό. Μας έδωσαν και πάρα πολύ υλικό, δηλαδή από τις συνεντεύξεις. Ερχόταν, να θυμάσαι, και η Κατερίνα Περιστέρα και ο Λόγος, αλλά και η Παναγιωταρέα και διάφοροι άλλοι. Και δημοσιογράφοι όχι μόνο από την Αθήνα και η αλήθεια είναι ότι είχε επικρατήσει μια φρενίτιδα τότε με το θέμα της Αμφίπολης, με τις ανασκαφές, στον Τίβο Καστά. Βήμα-βήμα. Ας ξεχάσουμε το τι έγινε, ότι τους ερεύνους γράφους τους είχαν απ' έξω και βάζανε μέχρι και Ιταλούς δημοσιογράφους. Έγινε και αυτό. Το έχουμε για πικρία. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε στο ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε στο ντοκιμαντέρ της Αμφίπολης που έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Ήταν ένα ξεκίνημα για να κάνουμε, να συνεχίσουμε μετά και να ξεκινήσουμε τη Phony Films. Εκεί λοιπόν στην μια εταιρεία παραγωγής, η Phony Films, που έφτιαχνε ταινίες και ντοκιμαντέρ, κάναμε την ταινία του Εμμανουήλ Παπά. Εντάχει να σου πω ότι το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο στα Μιαούλια της Ίδρας. Μια πολύ σημαντική βράβευση. Και το επόμενο ντοκιμαντέρ ήταν για την Εδιψώ. Στην Εδιψώ πηγαίναμε τα καλοκαίρια, οπότε είχαμε μια εικόνα με παιδικές ωραίες αναμνήσεις και είχαμε και εκεί πάρα πολύ υλικό και πάρα πολλές φωτογραφίες και ξέραμε και τα καταστήματα και τα μαγαζιά και την ιστορία, γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Από τον Ωνάση μέχρι τα όλα τα ξενοδοχεία που είχε την Χλειδί αυτή και την Έγκλη. Οπότε λεγόταν Εδιψώς η παλιά Έγκλη. Εντάχει σου λέω ότι ο Δήμος Ιστιαίας μας είχε ανοίξει το Θέατρο Απόλλων. Το Απόλλων ήταν ιστορικός και να το γράφος παλιά, όπως είχαμε και εμείς παλιούς και να το γράφος και ιστορικούς, έτσι είχαν και εκεί. Και πήγαν πάρα πολύ καλά, γέμισε και ήταν ένα πολύ ντοκιμαντέρ το οποίο ακόμα και οι ίδιοι οι διψιώτες δεν περίμεναν να έχουμε τόσες εικόνες και να ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Ωραία, και από την Εδιψώ φτάνουμε και πάλι στις Σέρες. Δύο ντοκιμαντέρ, πρέπει να κάνουμε κάτι για τις Σέρες. Είχε γίνει μια προσπάθεια εδώ, θεωρώ αποτυχημένη, από τον Δήμο Σερών που χρηματοδότησε κιόλας αρκετά λεφτά, 24.000 ευρώ. Μια προσπάθεια, η οποία όταν πήγαμε δεν μας εντυπωσίασε. Περιμέναμε κάτι καλύτερο να δούμε. Ωστόσο, είδαμε ότι λείπουν αρκετά πράγματα από τις Σέρες. Έτσι ήταν η αφορμή να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Οπότε, κατά την προσωπική σας κρίση, έπρεπε να γίνει κάτι νέο. Να βάλουν, τι έπρεπε να δείξουν και τι έπρεπε να πούν. Έτσι λοιπόν ήταν μια πραγματική αφορμή για να ξεκινήσουμε την δημοσιογραφική έρευνα, η οποία για άλλους λόγους είχαμε άλλο αρχείο, δηλαδή να κάνουμε μια εκδήλωση για την αναβίωση της εθνικής αντίστασης που πήραμε συνεδεύξεις από σειραίους επιχειρηματίες. Οπότε ήταν μια πολύ καλή αφορμή και μια καλή ευκαιρία να τα βάλουμε όλα αυτά. Δεν μπορείς βέβαια να συμπυκνώσεις τόσα πολλά πράγματα. Έχουμε μια πλούσια ιστορία, έχουμε πολλά πράγματα που έχουμε κάνει εδώ στις Σέρες και μπορέσαμε τουλάχιστον να χωρέσουμε σε μία ώρα ένα πρώτο μέρος και θα υπάρξει και ένα δεύτερο μέρος που θα προβληθεί το Σεπτέμβριο συντελικά. Έτσι. Στο πρώτο μέρος, σήμερα στο Κρόνιο, στις 8 η ώρα, τι έχουν να δουν? Να δουν ένα ντοκιμαντέρ με τη δική μας οπτική, τη δημοσιογραφική,
αλλά και αφαίρεση κατ' επέκταση τη σκηνοθετική. Διότι αφήνουμε πολλές φορές να μιλήσει η εικόνα. Και μετά, στο δεύτερο μέρος, αφήνουμε να μιλήσουν οι συνεντεύξεις και οι μαρτυρίες αυτές επιχειρηματιών πετυχημένων, επιχειρηματιών που ήταν στην αγορά περίπου 40 χρόνια και ακόμα και από αρχείο, από το μουσείο τύπου που είχαμε κάνει τότε το Σερών, στο Δήμο Σερών, με την Υπουργή του Δήμου Σερών, είχαμε πάρει πολύ καλές συνεντεύξεις, όπως για παράδειγμα το Πασχαλιά. Το σούπερ μάρκετ Πασχαλιάς, μίλησε ο ίδιος ο Πασχαλιάς με τη γυναίκα του και αποκαλύπτει πώς έγινε το deal του αιώνα, το 1990, που πήγε σε μεγάλη επιχείρηση. Όλα αυτά έχουμε με μαρτυρίες που μιλάει και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Και εκτός αυτού έχουμε και οπτικοακουστικό υλικό σπάνιο, το οποίο δεν είναι μόνο δικό μας και δικό μας, αλλά να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον ιστορικό και συγγραφέα Βασίλη Τζανακάρη και τον σειραίο ζωγράφο Χριστόφορο Μελίδη, ο οποίος μας έδωσε ένα οπτικοακουστικό υλικό, και τότε που μαζεύαμε υλικό για την εθνική αντίσταση, μας έδωσε εικόνες από εθνική αντίσταση το 1990 που δεν βρίσκει, είναι σπάνιο υλικό, και ανεβαίνει μέχρι την κοιλάδα Αγίων Αργύρων και βλέπει και τα μαγαζιά πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα η κοιλάδα. Οπότε στο πρώτο μέρος μου λες ότι υπάρχει... Στο πρώτο μέρος θα δούμε όχι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, σας προετοιμάζω, ούτε ένα ταξιδιωτικό. Το λέω γιατί κυκλοφορούν πολλά ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο σε ωστόσο, αυτό με το στυλ. Εικόνες παλιές. Παλιές εικόνες με τη δημοσιογραφική μας ματιά και με συνεντεύξεις που έχουν δώσει σε μένα. Τις βγάζουμε, τις αποκαλύπτουμε και θα δείτε πολύ ωραίες ιστορίες. Οι συνεντεύξεις δηλαδή έχουν γίνει στο παρελθόν. Έχουν γίνει στο παρελθόν και τις μαζέψουμε. Θα λέγαμε μια δουλειά δεκαετίας. Από το αρχείο σας λοιπόν. Από το αρχείο, από τις εφημερίδες, από περιοδικά, από την τηλεόραση που δουλεύαμε και κυρίως από το Μουσείο Τύπου που αυτό ήταν που βοήθησε για να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη δημοσιογραφική δουλειά. Πιστεύω πως είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να βγάλουμε όλα αυτά που κάναμε. 20 χρόνια δημοσιογραφίας. Δεν είμαστε και στην αρχή. Έχουμε μια απορία που συνέχεια όμως πρέπει να χρειαστεί να μαζεύεις και να συλλέγεις όλο αυτό το υλικό. Το υλικό ξέρεις πολύ καλά και εσύ στην εφημερίδα ότι το καλό ρεπορτάζ είναι και δικό μας, αλλά πολλές φορές ένα πολύ καλό πλάνο ή ένα συλλεκτικό αρχείο έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, από ανθρώπους που μαζεύουν και αυτοί και σε βοηθούν και βοηθούν τον δημοσιογράφο να μαζέψει όλο αυτό το υλικό. Άρα λοιπόν όλοι μαζί ενωθήκαμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να πω αυτή την ένωση ότι την κάναμε και στην Αμφίπολη. Δηλαδή δεν ήταν οι Αθηναίοι το έκαναν ότι ήταν το ιστορικό ντοκιμαντέρ των δημοσιογράφων. Δεν ήταν μόνο των δημοσιογράφων. Ήταν το ντοκιμαντέρ των Σεραίων. Γιατί ενώθηκαν ο ζωγράφος, όπως είπε ο Χριστόφορος Μελίδης, μουσική, όπως ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντίνος ο Παπουσής, ήταν ένα συνοθήλευμα για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα και να παρουσιάσουμε κάτι. Και ήταν το μόνο ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ μίας ώρας, το οποίο έδειξε πραγματικά ποια είναι η εικόνα και μάλιστα όταν το είχαν πάρει κάποια site από τη Λαμία, γράφανε βλέπουμε ιστορικές εικόνες. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο για τώρα που παίζει ή θα παίξει αυτόν τον χρόνο. Νομίζω σε βάθος δεκαετίας θα έχει μια πραγματική συλλεκτική αξία. Γιατί μιλούν αυτοί οι πρωταγωνιστές που αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια μαθαίνουμε πράγματα τα οποία αν δεν τα μάζευε ο δημοσιογράφος ή κάποιος να τα μάζευε, δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε. Δηλαδή τώρα αν θέλεις εσύ να δείξεις σε κάποιον Αθηναίο φίλο σου τι είναι οι Σέρες, θα μπορείς να δείξεις το ντοκιμαντέρ. Να ανατρέξεις το ντοκιμαντέρ και από το να κάθεσαι και να κουράζεσαι και να ψάχνεις μια συνολική εικόνα. Τα μαζεύουμε όλα σε μία ώρα και στα δείχνουμε σε δύο ώρες και δείχνουμε τα πάντα. Οπότε κερδίζεις και χρόνο. Ωραία. Οπότε εστιάζουμε δηλαδή στην πόλη των Σερών και στον επιχειρηματικό κυρίως κόσμο της. Ξεκινάμε από το παρελθόν και φτάνουμε στο σήμερα. Μια δουλειά που αναμένουμε να τη δούμε με χαρά. Η προβολή. Θα συγκινήσει. Η προβολή είναι στις 8 στο Κρόνιο. Και ο ιστορικός κινηματογράφος Κρόνιο έχει σημασία. Καλύτερα να παίξουμε και στα Αστέρια. Έχουμε παίξει στα Αστέρια το Ρεμόνιο Παπά. Α, είναι σημειολογική η επιλογή δηλαδή του Κρόνιου. Θυμάστε τους αγώνες που έκανε και ο Βασίλης ο Ξανακάρης να μην κλείσει. Ήταν και να το κλείσουμε ένα ιστορικό Κρόνιο. Είναι το μόνο που μας έμεινε. Δεν είναι ένα σύγχρονο κινηματογράφο. Ένα κινηματογράφο που θα συγκινήσει που θα μπείτε μέσα. Θα θυμηθείτε παλιά χρόνια που βλέπαμε εκείνες ταινίες από western μέχρι παιδικά μέχρι διάφορα άλλα.
Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του λόγο να συγκινηθεί, είτε είναι νέος είτε είναι γέρος. Έτσι, δηλαδή, ναι. Μπορεί να θυμηθεί μέσα από το ντοκιμαντέρ, να θυμηθεί τι γινόταν, πώς ήταν τότε οι Σέρες, αλλά μπορεί και να μάθει. Έτσι, οι νέοι θα μάθουν, θα δουν εικόνες πώς ήταν για παράδειγμα οι κοιλάδες των Αγίων Αγίων, τα βγαίνουμε και τα χρόνια του 1990. Ποια ήταν τα μαγαζιά. Βλέπουμε και πολλές φορές ότι το έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, αλλά θυμάμαι εδώ στο δίκτυο που είχα κάνει ρεπορτάζ για τα λουκέτα που ήταν στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν πάρα πολλά. Τα βάλαμε και είδαμε ότι έχουμε τόσα λουκέτα, ήταν πραγματικά μεγάλη διαφορά. Έτσι, κάναμε λίγο στο ρεπορτάζ αυτό, στο ντοκιμαντέρ, ότι τα μαγαζιά που έχουν μείνει ίδια στις Σέρες. Που έχουν παραμείνει ίδια τόσα χρόνια. Το ζωμαγεία, διάφορα άλλα, η υποτοπία που είχαμε και πάρα πολλά άλλα. Και πανάβικα. Έχουμε κάποια μαγαζιά τα οποία δεν άλλαξαν καθόλου. Και το θέλει και ο κόσμος αυτό να μην αλλάξει καθόλου. Έχουμε παλιά μαγαζιά λοιπόν. Να πω και επίσης μια καινοτομία που κάνουμε, ότι δεν είναι μόνο το ντοκιμαντέρ που θα παίξει μία ώρα ή θα παίξει το Σεπτέμβριο 2 ώρες. Θα έχουμε κάνει κομμάτια που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, οπότε όλα αυτά θα μπορείς να τα δεις και να τα ξαναδείς και να μπορείς να επιλέγεις τι θα δεις. Για παράδειγμα και τον Πασαραϊκό που έχει κάνει ο Κώστας Οδελής, σαν δικό συντάκτης, μια ενότητα, μπορεί εκεί να δει συλλεκτικές εικόνες και συλλεκτικές συνεντεύξεις. Οπότε και αυτό που λέω τώρα με τα μαγαζιά που έχουν μείνει ίδια, μπορείς να δεις μόνο αυτό το κομμάτι. Μετά έχουμε και τη Νέα Σέρες που έχουν γίνει κάποια στολίδια και κάποια πράγματα καινούργια και εκεί μπορείς τη Νέα Σέρες. Οπότε ο καθένας on demand, όπως λέμε στην αγγλική ορολογία, μπορεί να επιλέξει και να δει ό,τι θέλει κατ' επιλογή. Ωραία, οπότε σήμερα 8 το βράδυ στο Χρόνιο η προβολή. Εισιτήριο 5 ευρώ, είναι πολύ φθηνό φαντάζομαι για το. Και σταδιακά θα ανεβαίνουν και τα κομμάτια που μας είπες. Θα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο σταδιακά, διότι είναι πάρα πολλά κομμάτια που έχουμε ετοιμάσει και δεν χώρισαν να μπουν σε μία ώρα. Δεν μπορέσαμε να τα στριμώξουμε. Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ που θα κάνουμε στο 2ωρο, θα είναι το δεύτερο μέρος που θα μιλήσουν και άλλοι. Παράδειγμα, μιλάει ο Γιάννης Βλάχος, ο πρώην δήμαρχος, και λέγεται αυτοκινητοδρόμιο. Υπάρχουν και άλλοι πρώην δήμαρχοι που πρέπει να μιλήσουν και θα μιλήσουν και έχουν πει σημαντικά πράγματα. Νομίζω πως θα έχει μια συλλεκτική αξία εκτός από συγκίνηση. Και το βράδυ στις 8 θα το διαπιστώσουμε και οι δύο σώμασι. Ευχόμαστε πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Ετοιμάζεται και το δεύτερο μέρος, οπότε θα τα ξαναπούμε. Και ευχαριστούμε και το δίκτυο τηλεόραση και τη διοίκηση που κάθε φορά παίζει επαιτειακά όλες αυτές τις ταινίες που έχουμε κάνει και για την Γερακίνα και για τον Μαλούρη Παπά και διάφορες άλλες. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα παίξει και ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί όχι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε, αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες στις αλλεργίες που μας ταλαιπωρούν αυτόν τον καιρό. Επιδεινώνεται η κατάσταση και με το κύμα αφρικανικής σκόνης που κάνει επέλαση στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλεργίες λένε ότι ξαφνικά σε πιάνουν, ξαφνικά σε αφήνουν. Το ξαφνικά σε αφήνουν δεν το έχουμε ζήσει ακόμα. Είμαστε στο ότι ξαφνικά μας πιάνουν και έχουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Οπότε για να δούμε τι μας λέει για τις αλλεργίες ο κύριος Αναστάσιος Αναστασιάδης, ο νομίατρος Σερών. Όλοι ανεξαιρέτως περιμένουμε την άνοιξη για να αφήσουμε πίσω το κρύο του χειμώνα. Για πολλούς όμως η εποχή αυτή συνεπάγεται την ανάπτυξη ποικίλων αλλεργιών. Οι αλλεργίες αυτές ονομάζονται εποχικές αλλεργίες και ενεργοποιούνται από διάφορες ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, όπως η γύρη που κυκλοφορεί, καθώς και η εποχική ανθοφορία. Όντως βλέπουμε τώρα ζέστανε ο καιρός, έχει αυξημένη θερμοκρασία και αυτό έχει σαν επακόλουθο να ανθίζουν πλέον τα δέντρα. Γι' αυτό έχουμε έτσι αυξημένη γύρη και δημιουργεί προβλήματα στον πληθυσμό, ειδικά σε άτομα τα οποία έχουν έτσι μια ευαισθησία πάνω στον τομέα αυτό της αλλεργίας. Σε συνδυασμό από το διάστημα αυτό που έχουμε και τα σωματίδια που μας έχουν έρθει από την Αφρική, κυρίως στην Νότια Ελλάδα, αλλά βλέπω και στις Σέρες και εδώ έχουμε, φαίνεται από το πρωί και τις προηγούμενες μέρες είχαμε το θέμα αυτό, επιτείνεται περισσότερο το πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν τουλάχιστον όποια άτομα έχουν έτσι το πρόβλημα της αλλεργίας, τα ξέρουν λίγο πολύ αυτοί. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν είναι να μην έχουν σε επαφή με τα αλλεργιογόνα όσο μπορούν, αν και πολλές φορές με τη γύρη και με αυτά είναι δύσκολα.
γιατί δεν μπορείς να αποφύγεις. Όπως και τα σωματίδια, είναι δύσκολο να αποφύγεις στην κατάσταση των σωματιδίων από την Αφρική. Άρα για τα άτομα αυτά κυρίως είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να συνεργάζουμε τους γιατρούς τους, να βλέπουν και αναλόγως με τα προβλήματα που έχει ο καθένας. Τώρα, τα συμπτώματα κυρίως που μπορούν να παρουσιάσουν είναι βήχας, φτερνίσματα, μπορούν να έχουν εξανθήματα από το δέρμα, έτσι, ερυθρότητα, κοκκινίλες, να δημιουργούν έτσι έντονα εξανθήματα με φαγούρες κτλ. Φτερνίσματα, βήχας. Αυτά είναι τα ήπια συμπτώματα κυρίως. Καμιά φορά μπορούν να έχουμε και πιο συχνά συμπτώματα. Τα συμπτώματα των αλλεργιών δημιουργούν προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται. Εάν τα συμπτώματα είναι έντονα, καλό θα είναι όσοι νοσούν να επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Δημιουργούν προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν μπορούν πολλές φορές οι άνθρωποι να ησυχάσουν. Η ζωή τους έτσι ταλαιπωρείται καθημερινά και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει σίγουρα να συμβουλεύουν τους γιατρούς. Θα χρειάζεται σίγουρα πολλά άτομα να παίρνουν αντισταμινικά. Θα πρέπει να κάνουν συχνά ντουζ. Ίσως πολλές φορές όσο μπορούν να αποφεύγουν να κινούνται τουλάχιστον κάποιες ώρες της ημέρας που υπάρχει έτσι ο άνεμος και υπάρχει η ανθοφορία, η έντονη έτσι έκρηση της γύρης στην ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που έχουμε και τα σωματίδια από την Αφρική. Τώρα, αν είναι έντονα τα συμπτώματά τους, καλό θα είναι κάποιες μέρες και τώρα που έχουμε και τα σωματίδια από την Αφρική να χρησιμοποιούν μάσκες όσοι έχουν έτσι χρόνια προβλήματα. Κυρίως αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, χρόνες πνευμονοπάθειες, χρόνες καρδιοπάθειες, καλό θα είναι να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της μάσκας. Η μάσκα την έχουμε εφαρμογή για τις ιώσεις, αλλά μπορεί να μας προστατεύσει και από σωματίδια. Τώρα, τα αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν και από την Αφρική και από τη Γύρη, πολλές φορές δεν τα βλέπουμε εμείς, αλλά τα εισπνέουμε. Εισπνέονται εύκολα. Και αν μπουν στο αναπνευστικό, αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, κυρίως πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, χαπ, έχουν έντονα προβλήματα. Αυτοί θα μπορούν κάλλιστα με τη χρήση της μάσκας, τουλάχιστον κάποιες ώρες τις ημέρες, όταν βγαίνουν έξω, θα αποφύγουν εκεί που είναι να απορροφήσουν, ας πούμε, 100 σωματίδια, θα απορροφούν τα 5, τα 10. Αυτό άρα τους προστατεύει στο να έχουν έτσι λιγότερα συμπτώματα. Για να γίνει η σωστή διάγνωση της αλλεργίας, καθώς και των αλλεργιογόνων ουσιών, στις οποίες πιθανόν να εμφανίζει κάποιος ευαισθησία, ο γιατρός λαμβάνει το ιστορικό του ασθενή, πραγματοποιεί κλινική εξέταση και τις απαραίτητες δερματικές δοκιμασίες. Πάντα οι αλλεργίες ποικίλουν. Είναι ειδών-ειδών. Υπάρχουν ελαφριές αλλεργίες, ήπιες, υπάρχουν και πιο βαριές, που αναλόγως με την κλινική εικόνα υπάρχει και ανάλογη θεραπεία και αγωγή. Τώρα, αν είναι πιο βαριά τα συμπτώματα, εκεί χρειάζεται παρακολούθηση και ίσως χρειαστούν και ειδικές αγωγές, ειδικές θεραπείες, που κυρίως αυτές εφαρμόζουν οι αλλεργιολόγοι, οι πιο εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα. Αναλόγως τα συμπτώματα, πώς θα κινηθεί ο κάθε ασθενής. Υπάρχουν τεστ για αλλεργίες που μπορούν να κάνουν οι γονείς, ώστε να δουν τα παιδιά τους τι αλλεργία μπορούν να έχουν, από πού μπορεί να προέρχεται και σε τι γιατρό πάμε για να το κάνουμε. Υπάρχουν τα τεστ αυτά. Κυρίως εφαρμόζονται όταν έχουμε έτσι συμπτώματα που ταλαιπωρείται ο οργανισμός έντονα. Τώρα, αν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα. Δεν χρειάζεται, αλλά αν. Δεν καταλαβαίνει ένας γονιός ότι η αλλεργία είναι από τη γύρη, είναι από τον αέρα, είναι αυτό από το πράσινο, που... από ένα, από τη βελανιδία, ναι. Από το άσπρο. Κοιτάξτε, πολλές φορές καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, συνεργαζόμαστε με τον γιατρό από πού είναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν εξειδικευμένα τεστ που κάνουν οι αλλεργιολόγοι κυρίως, που μπορούν να διαπιστώσουμε από πού προέρχεται αυτή η αλλεργία. Αλλά πολλές φορές και κάποια άτομα και να μην έχουμε αλλεργίες, άμα κάνουμε τεστ, μπορούμε να βρούμε κάποια αύξηση των αλλεργιογόνων. Έτσι συμβαίνει αυτό. Τα τεστ μπορούν να μας δείξουν θετικά σε κάποια πράγματα. Ή μπορεί να μην έχουμε αλλεργία και να προκύψει στην πορεία της ζωής μας. Το έχω συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή κάποιος... αλλάζει με τα χρόνια. Μπράβο, μπορεί να αλλάζει με τα χρόνια. Ή κάποιος να έχει αλλεργία και να του φύγει η αλλεργία. Συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές είναι και η πάροδος της ζωής. Εκεί, αν ταλαιπωρείται κάποιος έντονα, το σημαντικό είναι αυτό. Άμα δει ότι δηλαδή, η ποιότητα ζωής του ταλαιπωρείται, εκεί σίγουρα πρέπει να καταφύγει στον αλλεργιολόγο να γίνουν τα λεγόμενα τεστ και να μπει η κατάλληλη αγωγή που, αν χρειαστεί, κάποια θεραπευτική αγωγή πέρα από τις απλές αγωγές που χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα και θα μιλήσουμε για την απεργία των τελωνιακών. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Ιωάννη Χατζηπασχάλη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Τελωνιακών Υπαλλήλων Ελλάδας, αλλά και πρόεδρος της Δεύτερης Ένωσης Τελωνιακών Μακεδονίας. Κύριε Χατζηπασχάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Αγκαθά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη ημέρα της απεργίας. Είχατε προκηρύξει μια 48-ωρη απεργία, η οποία ξεκίνησε χθες με αρκετά αιτήματα, έτσι δεν είναι? Σωστά, 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 σωστά. Η Ομοσπονδία Τελωνιακών Υπαλλήλων, το Γενικό Συμβούλιο, προκήρυξε δύο απεργιακές κινητοποιήσεις. Η πρώτη, όπως είπατε, ξεκίνησε χθες, μια 48-ωρη κινητοποίηση και ολοκληρώνεται σήμερα. Τις συνοριακές μονάδες, να διευκρινίσω ότι θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της βραδινής βάρδιας, δηλαδή θα ολοκληρωθεί αύριο
στις 6 ώρα το πρωί. Mm-hmm. Τα αιτήματα είναι πολλά. Έχουμε προβλήματα διαχρονικά από τότε που ενταχθήκαμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων. Mm-hmm. Ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι ότι για πολλές μέρες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ δουλεύουμε οι τελωνιακοί 24 ώρες, δουλεύουμε Πάσχα, δουλεύουμε Χριστούγεννα, Κυριακές, νύχτες, αργίες και εξαιρέσιμες, δεν έχει καταφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή να μας αποζημιώνει όπως προβλέπει ο νόμος, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές μέρες, δεκάδες μέρες του χρόνου, κάθε χρόνο να μην καταφέρει να μας καταβάλει τις νόμιμες αποζημιώσεις για τις βάρδιες μας και για τις υπερορίες μας. Γι' αυτό κάνετε βέβαια λόγο και στο δελτίο τύπου για μια συντονισμένη και διαρκή επίθεση του κλάδου. Αυτό είναι κάπως βαρύ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μιλάτε για απλήρωτη εργασία? Υπάρχουν πολλές μέρες μέσα στον χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, που λόγω καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, θα δίνω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ναι. Φέτος, οι αποφάσεις κατανομής των αποζημιώσεων για τις βάρδιες μας και τις υπερορίες μας βγήκε τέλος Φλεβάρι, έτσι. Άρα ό,τι έγινε μέχρι εκείνο το σημείο, οποιοσδήποτε δούλευε Κυριακή νύχτα υπεροριακά στα Τελωνία δεν μπόρεσε να αποζημιωθεί, όπως προβλέπει ο νόμος, έτσι. Μάλιστα. Για πολλές μέρες, και αυτό γίνεται και σε άλλα διαστήματα μέσα στον χρόνο, και επίσης δεν υπάρχουν και επιστώσεις, έτσι. Ακόμα και να βγουν στον χρόνο τις υπεροριακές αποφάσεις κατανομής, δεν υπάρχουν πολλές φορές οι πιστώσεις. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ένα από τα αιτήματα. Αυτό θα έλεγα, πέρα από τα οικονομικά ζητήματα. Έχουμε τα οικονομικά ζητήματα και αρκετές ανέτειες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των υπαλλήλων. Αλλά πέραν των οικονομικών θεμάτων, mm-hmm. υπάρχουν κάποια σχέδια αναδιοργάνωσης της θερμιακής υπηρεσίας, τα οποία θεωρούμε ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει ολιστικά το πρόβλημα αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας μας. Θεωρούμε ότι για να γίνει μια ορθή αναδιοργάνωση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν, να αλλάξουν αναχρονιστικές διαδικασίες. Όπως, να αλλάξουν δηλαδή νομοθεσία, όπως ας πούμε ο εκτελονισμός αυτοκινήτων, ο εκτελονισμός των υγραερίων, οι επιστροφές ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διακίνηση του ναυτιλιακού καυσίμου. Είναι διαδικασίες οι οποίες, μέσα σε εισαγωγικά να πω, ότι έχουν ανοιχτεί την πόρτα στο λαφρεμπόριο, και επίσης δεν διασφαλίζουν και τους συναδέλφους μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έτσι θέλουμε μια σύγχρονη τελωνιακή υπηρεσία με ψηφιοποίηση ουσιαστική, με νέα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία όμως να έχουν στέρεες βάσεις και να μην γίνει μια μικρή αναδιοργάνωση προκειμένου να βγουν δυο δελτία τύπου να μας ενδιαφέρει πάλι το περιτύλιγμα και όχι η ουσία. Και φοβόμαστε ότι προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Όσον αφορά τους σταθμούς στην περιφέρεια, είναι επαρκές το προσωπικό που υπηρετεί εκεί? Κοιτάξτε, παραδοσιακά η τελωνιακή υπηρεσία έχει προβλήματα υποστελέχωσης, και μία βασική αιτία είναι η γεωγραφική μορφή που έχει η χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε πόσα νησιά έχουμε. Οποιοσδήποτε επιβάτης έρθει από τρίτη χώρα σε ένα σημείο, σε ένα νησί, θα πρέπει να υπάρχει τελωνιακός υπάλληλος, ναι, προκειμένου να καταβάλει τους αναλογούντες δασμούς και φόρους για τα προϊόντα που φέρνει. Επομένως, παραδοσιακά το πρόβλημα υποστελέχωσης είναι μεγάλο. Θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερη στελέχωση και στον Προμαχώνα, ας πούμε. Που ναι, γιατί το μυαλό μας, ναι, μας πάει εκεί. Ο Προμαχώνας, ένα σημείο εισόδου των Βαλκανίων στη χώρα. Και ναι, συχνά πυκνά μας απασχολεί. Να σας διευκρινίσω εδώ, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια παρεξήγηση. Στον, ναι, Προμαχώνα πλέον δεν υπάρχει τελωνείο. Απαγορεύεται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Βουλγαρία έχει μπει εδώ και χρόνια στην κοινότητα και αυτή. Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κλιμάκιο, mm-hmm, το οποίο μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, και απαγορεύεται, ναι, να κάνει καθολικούς τελωνιακούς ελέγχους από την νομοθεσία της Ένωσης. Αν αυτά τα κλιμάκια όμως είχαν μεγαλύτερη στελέχωση,
Αν τα κλιμάκια αυτά αντιστοίχως υπήρχαν και στην εξοχή και στην Ιθέα, mm-hmm. τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα για τα έσοδα της χώρας, ναι. και δεν θα είχαμε εισόδους, ας πούμε, λαθρεμπορευμάτων από την γείτονα χώρα. Το ρωτάω αυτό γιατί βεβαίως εκπονούνται τα σχέδια δράσης από τα Υπουργεία και συνήθως το Πάσχα έχουμε ένα μεγάλο φόρτο στον Προμαχώνα που πρέπει να ναι. γίνει ο έλεγχος αμνηρυφίων των εισερχόμενων στη χώρα. Και κάθε χρόνο ναι. λέμε ότι το προσωπικό θα ήταν πολύ καλύτερο αν ήταν περισσότερο. Ναι, πάντως δεν είναι αρμόδια πλέον η κοινωνιακή υπηρεσία για τους τακτικούς mm-hmm. ελέγχους. Μπορεί εκεί να είναι η κτηνιατρική υπηρεσία για αυτό που λέτε. Mm-hmm. Εμείς, το επαναλαμβάνω, απαγορεύεται από την νομοθεσία της κοινότητας να κάνουμε καθολικούς τακτικούς ελέγχους. Όπως όταν είστε στο Βέλγιο και πάτε από το Βέλγιο στη Γαλλία, δεν θα αντιληφθείτε πότε περνάτε τα σύνορα mm-hmm. του Βέλγιου και πότε μπαίνετε στη Γαλλία. Έτσι, αντιστοίχως μια αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και εδώ. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή όμως η ειδική φόρη κατανάλωσης στη χώρα μας είναι πολύ υψηλή, mm-hmm. σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, πρέπει να στελεχωθούν αυτά τα σημεία εισόδου για να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και πράγματι ο Προμαχώνας έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πολλές από τις επιτυχίες που ακούτε σε πανελλήνιο επίπεδο mm-hmm. έχουν ξεκινήσει από φορτία τα οποία έθεσαν σε παρακολούθηση τη ελληνική του Προμαχώνα και η πληροφορία έφτασε μέχρι την Αθήνα, η παρακολούθηση συνεχίστηκε και είχαμε συλλήψεις για τα ζητήματα των διαλυτών και των λαθρέων καυσίμων που έχετε ακούσει τελευταία, έτσι. Ναι. Ωραία. Οπότε σήμερα λήγει 48 ώρη πανελλαδική απεργία και ακολουθεί μια πενθήμερη στις 8 του μήνα, η οποία θα είναι σε απογευματινό ωράριο. Ναι. Ακριβώς. Στην πενθήμερη κινητοποίηση θα απέχουμε μόνο από τις υπεροριακές εργασίες, από τις εργασίες δηλαδή που είναι πέραν του θεσμοθετημένου ωραρίου. Άρα αυτή η κινητοποίηση δεν αφορά τις μονάδες που λειτουργούν σε 24 ώρες λειτουργία. Mm-hmm. Δεν θα αφορά τα σύνορα, αφορά όλα τα εσωτερικά τελωνία, γιατί οι τελωνιακοί όλοι δουλεύουν απογέματα, δουλεύουν βράδια για να διεκπαιρεώσουν εισαγωγές και εξαγωγές σε όλη τη χώρα, τα εσωτερικά τελωνία, ας πούμε στο τελωνίο Σερών. Και πολλές μέρες σας επαναλαμβάνω ότι δεν πληρώνονται. Mm-hmm. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα. Να είστε καλά κυρία Αγκαθά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο Νέο Σούλι θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο παρουσιάζει και προβλήματα στατικότητας, το τι ακριβώς συμβαίνει θα το παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα και επανερχόμαστε. Αυτό πριν από το 2000 είναι, αλλά σιγά σιγά παίρνει περισσότερη κλίση. Τι θα γίνει, καταγγελίες κάναμε, απάντηση δεν παίρναμε. Όταν θα γίνει ζημιά, τότε ποιος θα την πληρώσει, κινδυνεύουμε και οι ζωές μας και το σπίτι μας και το σχολείο και αυτοκίνητα εδώ. Πάνω από μία 20ετία ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι μιας γειτονιάς στο Νεοσούλι καθώς βλέπουν τον τοίχο ενός σπιτιού να είναι έτοιμο όροπος. Πρόκειται για ένα εκατοίκητο σπίτι εδώ και χρόνια, οι ιδιοκτήτες του οποίου αδιαφορούν. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με αποτέλεσμα ο τοίχος να έχει αποκολληθεί και να είναι έτοιμος να πέσει. Η αγωνία των ανθρώπων μεγάλη, καθώς εκτός από τις περιουσίες τους, κινδυνεύουν και οι ζωές τους. Οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι από την πολεοδομία στους ιδιοκτήτες και στον Δήμο, ο οποίος ίσως, όπως λένε, έπρεπε να δράσει γρηγορότερα, καθώς κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το συγκεκριμένο σπίτι, μάλιστα, είναι ακριβώς απέναντι από το γυμνάσιο του χωριού. Αυτό σημαίνει πως από το δρόμο καθημερινά περνούν δεκάδες παιδιά. Οι εκκλήσεις των κατοίκων πέφτουν στο κενό, με την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία όλων να είναι μεγάλη. Ακατοίκητο από τότε που παντρεύω εγώ, έχει 50-55 χρόνια και. Και ο τοίχος σιγά σιγά υποχωρεί και βλέπει. Υποχωρεί και γέρνει προς το σπίτι μας. Ναι. Έχετε... Και μας φοβίζει. Βλέπω ότι ένα κομμάτι του μάλιστα έχει ήδη ξυλωθεί, είχε ένα μπαλκόνι εδώ.
Είχε ένα μπαλκόνι, το έχουν κόψει, το μπαλκόνι αυτό. Γιατί έπεφταν οι πέτρες κάτω στον δρόμο. Έπεφταν πέτρες, έπεσαν να πάνε σε κάτι αυτοκίνητα και από τότε πάρα πολλά χρόνια αυτό που έγινε. Και βέβαια να πούμε ότι εδώ έχει σχολείο, έχει το γυμνάσιο. Έχει σχολείο και η γυμνασιάρχησα και αυτή έκανε η καταγγελία. Αλλά καμιά απάντηση. Εγώ το μόνο που θέλω όπως το βλέπω, να έρθει ένα μηχάνημα ή η πολυδομία ή το Δήμος να χτυπήσει μία άκρη, να αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και μετά δεν μας νοιάζει. Δεν θα κινδυνεύουμε εμείς. Απλά να πέσει ο εξωτερικός τοίχος λέτε. Όχι όλος, ναι. Μια γωνία εδώ. Αν χτυπηθεί μία γωνία, θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά. Αν πέσει, που λέμε, μονοκόμματο, θα φτάσει στο σπίτι μας. Με έγγραφο ότι στην αγωνία της προς το Δήμο Εμμανουήλ Παπά έχει εκφράσει και η γυμνασιάρχηση, η οποία εδώ και χρόνια κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και στη σχολική επιτροπή του Δήμου, αλλά επίσης και η ίδια δεν είδε καμία κίνηση πλην της τοποθέτησης ενός δίχτυου, το οποίο όμως είναι στο δρόμο και κανείς δεν καταλαβαίνει σε τι αποσκοπεί πλην του να μην παρκάρουν οχήματα, καθώς στο παρελθόν από τις πέτρες που έπεφταν υπέστησαν ζημιές σε οχήματα των κατοίκων που στάθμευαν εκεί. Εάν πάντως ο τείχος πέσει, θα πέσει όλος μαζί. Το απέναντι σπίτι θα υποστεί τεράστιες ζημιές, καθώς τους χωρίζουν μόλις λίγα μέτρα. Κινδυνεύουμε εμείς, το δικό μας το σπίτι, αλλά και τα παιδιά. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το γυμνάσιο. Βάλανε προστατευτικό δήθεν, αλλά αυτό δεν καλύπτει κάπου. Έχουν γίνει καταστροφές και σε αυτοκίνητα. Πέσανε πέτρες, το μπαλκονάκι. Δεν έχει παιδιά και... Το προστατευτικό, ναι, πραγματικά δεν προστατεύει σε τίποτα. Δεν προστατεύει, δεν ξέρω γιατί το βάλανε αυτό. Δεν έχει πάντως καμία χρησιμότητα πέραν του να μην παρκάρει. Δεν έχει κάτι και κάποιος που δεν γνωρίζει θα παρκάρει το αυτοκίνητό του ή δίπλα ή από κάτω. Δεν, και χρόνια όπως λέει και η πεθερά μου έχουμε αυτό το φόβο μη πέσει με κάποια βροχή, με κάποιον αέρα, γιατί όλο και κάποια πετρούλα πέφτει. Ξεκολλάει σιγά σιγά. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι το έχει πάρει ήδη μια κλίση. Μα το βλέπετε κι εσείς, το βλέπετε, αυτό είναι φανερό, ναι. Είναι ενδεχόμενο νεροποντή, πολύ μεγάλο ναι. Εκεί, δηλαδή. Και το έχουν παρατηρήσει και οι γονείς που τα παιδιά τους έρχονται στο σχολείο, αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι, κάποιος έπρεπε να αναλάβει, ναι. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι ευθύνες αναζητούνται εδώ και χρόνια, αλλά δεν βρίσκονται και όλοι φοβούνται πως πρώτα θα γίνει το κακό και μετά θα τρέξουν κάποιοι να δώσουν λύση. Το πρόβλημα είναι φανερό. Η πολυοδομία έχει ενημερωθεί εδώ και χρόνια και μάλιστα τελευταία της έγινε ακόμη μία έκκληση. Κανείς δεν ξέρει εάν έχει γίνει αυτοψία ή όχι και αν είδε το συγκεκριμένο τοίχο να έχει αποκολληθεί και θεωρεί πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Η οικογένεια οικονόμου απευθύνθηκε και στον ίδιο το δήμαρχο Δημήτρη Νότα, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους, πως ο τοίχος δεν θα πέσει. Δήμαρχο και τον δήμαρχο τον έχω πει, λέει θα πέσει μονοκόμμα. Ξέρεις τι θα πει μονοκόμματος, μπορεί να πέσει και από το θεμέλιο, αλλά από αυτόν τον όροφο σίγουρα. Σίγουρα. Φαίνεται, ναι. Έχει πάρει ήδη πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ κλείς, πάρα πολύ κλείς. Είναι άκρος επικίνδυνο. Κινηθήκατε στην πολυοδομία. Πολυοδομία, Δήμο, την κοινότητα εδώ, ενδιαφέρεται οι κοινοτάρχες, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Το γνωρίζουν το πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Πάρα πολλά χρόνια, πριν από το 2000. Πριν από το 2000. Πριν. Έχουμε κάνει εμείς το 2019, δεν θυμάμαι, καταγγελία στην πολυοδομία. Δηλαδή και η πολυοδομία πέρασε και το βρήκε ότι είναι μια χαρά και ότι δεν κινδυνεύει κανένας. Ποιος πέρασε, κανένας δεν ήρθε. Κανένας δεν ήρθε. Το δήμαρχο που μίλησε εγώ, μίλησε να χωριέσει, λέει δεν πέφτει. Και αν πέσει, λέω, ποιος θα την πληρώσει ζημιά. Ε? Θα την πληρώσει εσύ, ευθύνησε. Και αν είναι κάποιο παιδί έξω, αν είναι κάποιο. Ναι, αυτοκίνητα, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι μεγάλη δουλειά που θα γίνει το κακό. Έχει ή όχι αρμοδιότητα ο Δήμος, θα πρέπει να επέμβει εφόσον δίπλα υπάρχει σχολείο. Θα μπορούσε να απευθυνθεί ο Δήμος στον εισαγγελέα πριν συμβεί κάποιο τραγικό ατύχημα. Τα ερωτήματα είναι πολλά, με βασικότερα το τι έκανε η πολυοδομία ως τώρα και φυσικά γιατί ο Δήμος δεν έδρασε έγκαιρα, ακόμη και αν πρόκειτο για ιδιόκτητο σπίτι, το οποίο όμως είναι ακατοίκητο εδώ και 50 χρόνια. Είχε πάει η πεθερά μου στο Δημαρχείο, το είπε στο Δήμαρχο, είπε ο άνθρωπος ότι κάτι θα κάνει, αλλά εγώ δεν είδα τίποτα να γίνεται, δεν ξέρω. Μην φοβάστε, δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Το δεν πέφτει είναι σχετικό να το λέμε. Και αν πέσει, θα έρθει δήμαρχος να μας πληρώσει εμάς τις ζωές μας και τη ζημιά που θα πάθουμε. Δεν θα αφήσει ούτε το βάρι, ούτε παράθυρα, ούτε μπαλκόνι. Έχει τεράστιο ύψος αυτό. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος ιδιοκτήτης, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Δηλαδή πού να πάνε αλλού. Αυτά. Τι η να πω, παιδιά. Η πολυτονία ευθύνεται και ο Δήμος. Ναι, εγώ του μόνο σαν Λίνα λέω αν το χτυπήσει λίγο ένα μηχάνημα θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και δεν μας ενοχλεί αν πέφτει σιγά σιγά. Θα πέφτει μέσα στο οικόπεδο. Κατάλαβες. Δουλειά είναι να μην πέσει μόνο κόμμα του και θα μας κάνει μόνο ζημιά. Και εννοείται βέβαια εφόσον το σπίτι είναι πλήρως εγκαταλειμμένο, το ίδιο συμβαίνει και με την αυλή του. Κάθε καλοκαίρι βγαίνουν μέσα από την αυλή φίδια, με τους γείτονες να ραντίζουν όχι μόνο τις δικές τους αυλές, αλλά και την συγκεκριμένη για να περιορίσουν όσο μπορούν την κατάσταση. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση και κανείς δεν ξέρει επίσης, εάν και σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος επέβαλε τα ανάλογα πρόστιμα προς τους ιδιοκτήτες. Υπάρχει εδώ πλατάνια, χόρτα που είναι άκρως επικίνδυνο και αυτό και για φωτιές και από φίδια και από όλα. Είναι κρίμα να έχουμε μέσα στο μισοχώρι τέτοια γιουρλούκια να το πω εγώ. Έχει και φίδια εδώ μέσα. Βέβαια, από όλα έχει. Τι να πούμε άλλο, τι να κάνουμε δηλαδή. Σε λέω, αυτό το μέρος το ραντίζουν τα παιδιά, άντρας μου. Κάποιοι μπαίνουν. Θα τα κράκα θα γίνονται απάνω από το ντοβάρι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εκεί στο Νεοσούλι. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Οικονόμου, που είναι κάτοικος του Νεοσούλιου. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κατά. Κύριε Οικονόμου, εμείς την κατάσταση την είδαμε. Εσείς τη ζείτε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό το αντιμετωπίζετε, είναι μέρος της καθημερινότητάς σας. Σαφώς. Αυτό ευχαριστώ καταρχάς για την προσκλησή και να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό έχει πάρα πολύ καιρό που έχει γίνει το σπίτι αυτό, κινδυνεύει να πέσει. Είναι δίπλα από το γυμνάσιο του Νέου Σουλίου και απέναντι από το σπίτι μου. Έχει πάρει μια επικίνδυνη κλίση, όπως το βλέπετε και στις εικόνες. Έχω κάνει σχετικές σε όλες τις υπηρεσίες, σχετικές αιτήσεις και στην υπηρεσία δόμησης στο Μουτσερόν από το 21, αλλά βλέπω η ολιγορία και η αδιαφορία είναι απίστευτη, απαράδεκτη. Πρέπει να γίνει κάποιο, γιατί νομίζω να γίνει κάποιο ατύχημα και μπορεί και δυστύχημα να σκοτωθεί κάποιος, περνάνε τα παιδιά μου, περνάνε τα ανήψια μου από εκεί, μπροστά. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι αυτό, να γίνει κάτι. Τώρα, από ό,τι λέτε, από το 2000 υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αυτό το σπίτι είναι εγκατελειμμένο εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2021 έχει ανοίξει και κινδυνεύει να πέσει. Δηλαδή, ναι, αν έχει μια χιονόπτωση, είναι σαφώς ότι θα πέσει. Έχω κάνει τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία δόμησης του νομού Σερών και για να έρθει το αντίστοιχο τμήμα. Από το 2021 μέχρι τώρα δεν έρθει κανείς. Με το Δήμο έχετε μιλήσει? Δημοτικό. Θα σας παρακαλέσω να μην μετακινήσετε γιατί χάνετε το σήμα. Α, συγγνώμη. Ωραία, τώρα σας ακούω. Το έχουν βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το συζητάνε, αλλά δεν πράττει κανείς τίποτα. Τώρα τον τελευταίο χρόνο έχει ανοίξει σχεδόν ένα μέτρο η σκεπή από τον τοίχο και είναι τόσο επικίνδυνο που κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Αυτό είναι θέμα χρόνου. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και συμφωνία με τη φύση, δεν θα γίνει σεισμός, δεν θα γίνει κάτι. Εγώ έκανα ένα reminder στην υπηρεσία δόμησης πριν από ένα μήνα ότι σε συνέχεια του αιτήματος του 21 σας υπενθυμίζω ότι δεν έχετε κάνει κάτι και έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Ναι, και σαφώς δεν έχω πάρει καμία απάντηση, ούτε καν απάντηση στο email που τους έχω στείλει. Ναι. Ο Δήμος όμως το έχει συζητήσει. Είναι... Το έχει συζητήσει, αλλά... Και γνωρίζει το πρόβλημα. Πώς, το γνωρίζει. Δεν κάνει κάτι όμως και ο Δήμος, τίποτα. Απλώς μόνο αναφέρω ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και είναι επικίνδυνο να περάσουν οι μαθητές που πάνε το πρωί στο σχολείο να πέσει κάποιον τον να σκοτώσει κάποιον και όταν θα γίνει το ατύχημα τότε θα πούμε «Α, δεν το κάναμε πιο μπροστά». Καθημερινά περνάνε από εκεί, μου είπατε, παιδιά. Και όχι μόνο παιδιά, κυκλοφορεί κόσμος με πεζοή, με αυτοκίνητο και έχει μπει και ένα δίχτυ. Στο σημείο εκεί κάτω από το γκρεμισμένο σημείο που βλέπουμε. Αν τραβήξατε τις εικόνες και δείτε το προστατευτικό που έχουν βάλει, είναι να γελάμε... Αυτό το τοποθέτησε ο Δήμος, το δίχτυ. Προφανώς κάποια στιγμή η κοινότητα, ο Δήμος, με ένα μέτρο, ένα ντουβάρι, πέντε μέτρα, τώρα... Εντάξει, τι να προφυλάξει. Τι να περισσώσει, ναι, ένα δίχτυ.
δεν υπάρχει. Και νομίζω είναι και σε πολύ, τώρα έτσι όπως το βλέπουμε, σε πολύ χαμηλό σημείο. Μα ναι, κάτι πριν 3 χρόνια έπεσε και ένα μπαλκόνι εκεί στη γωνιά. Ναι. Έπεσε, ευτυχώς δεν υπήρχε ούτε αυτοκίνητο ούτε να περνάει κάποιος από εκεί μπροστά. Γιατί είχε γίνει μια κατάρρευση ένα μέρος του κτηρίου. Αν δείτε εκεί που είναι ανοιγμένο η πόρτα, ναι, έχει ένα μπαλκόνι γύρω στο 1,5 μέτρο. Κάποια στιγμή κατέρρευσε αυτό. Ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή, κάποιο παιδί, κάποιος από εμάς, ούτε κάποιο αυτοκίνητο να ήταν εκεί μπροστά. Ήρθαν, βάλανε αυτό εδώ τα 3 σίδερα και ένα πλαστικό να το προφυλάξει εκεί μπροστά. Τι είναι αυτό, είναι αστείο. Τι πρώτα να κρατήσει, ναι, ναι. Όχι να κρατήσει, να σε προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος. Αλλά τώρα αυτό εδώ, τώρα έτσι πως έχει πάρει τέτοια κλίση, αν το βλέπετε, είναι επικίνδυνο. Αυτό θα φτάσει πόσα μέτρα. Βέβαια, και απορώ γιατί δεν έχει αποκλειστεί και ο συγκεκριμένος δρόμος. Θα μου πείτε πώς θα κυκλοφορεί ο κόσμος, αλλά... Πώς θα αποκλειστεί, όταν είναι έξω από το γυμνάσιο που πάνε 100 παιδιά εκεί τώρα, θα αποκλειστεί αυτός ο δρόμος και πώς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό το σπίτι πόσα χρόνια μου είπατε ότι είναι ακατοίκητο? Δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά. Ξέρω, 30-40 δεν υπάρχει. Για να μην θυμόσαστε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Οι ιδιοκτήτες δεν υπάρχουν, οι κληρονόμοι, ποιοι τέλος πάντων. Είναι οι ιδιοκτήτες αυτού του σπιτιού. Δεν είναι στο χωριό, είναι όλοι... Όχι, έχουν φύγει. Ήταν κάποιοι που είχαν μεταναστές πριν από πολλά χρόνια. Πέθαναν οι συγγενείς. Αυτό δεν ξέρω, μεταβιβάστηκε και δεν ξέρω και αν ισχύει τώρα, γιατί πολλές φορές πολλά ακούγονται. Πολλές φορές δεν ξέρω και καν αν υπάρχει και περιουσία στο χωριό. Όταν έχουν φύγει δεύτερη, τρίτη γενιά άνθρωποι και δεν έχουν έρθει ποτέ στο χωριό. Μπορεί να μην γνωρίζουν οι κληρονόμοι, μου λέτε, ότι έχουν ένα σπίτι στο χωριό. Ναι. Ναι. Πάντως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και άμεσα. Κάπως, πρέπει η ολιγορία του Δήμου και της εταιρείας δρόμησης είναι ευθύνη τους. Και είναι θα δούμε αμέσως τώρα, ναι, και την πλευρά του Δήμου. Από το 21 τους κάνω reminder μετά από τόσα χρόνια και αδιαφορούν. Συγγνώμη, τότε είναι υπόλογοι. Ναι, εσείς δεν πρέπει να το παρατήσετε, όπως έχει δείξει δηλαδή και η εξέλιξη. Για να αναδείξουμε το πρόβλημα, γιατί κανείς δεν κάνει τίποτα. Περνάνε, λέμε τον πρόεδρο, λέμε τον δήμαρχο. Ναι, γνωρίζουμε, λέει, είναι επικίνδυνο. Αλλά εντάξει, μας θα προσπαθήσω να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο. Να δούμε τι ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς κοινότητας, να δούμε τι ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς Δήμου, μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη που δεν τη γνωρίζουμε, μακάρι δηλαδή. Και την κοινότητα που πήγα και ρώτησα και τις προάλλες, πήγα και στο Δήμο και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά με παρέμβασε στην υπηρεσία δόμησης της ΣΕΡΕ. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Εκεί πήγα, έκανα τη σχετική αίτηση και περίμενα, μου είπαν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα έρθουν, γιατί δεν έχουν πολύ προσωπικό, θα έρθουν να το εξετάσουν. Αυτό το εύλογο διάστημα όμως δεν είναι 3 χρόνια. Ό,τι και να ήταν, θα έπρεπε να έχει περάσει κάποιος άνθρωπος. Σίγουρα, πέρα από τις δικές σας τις ενέργειες ως κάτοικοι εκεί και πολύ καλά κάνατε, έπρεπε και ο Δήμος να διαμφερθεί και ας πάει στον εισαγγελέα να πει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα ή δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Κάτι πρέπει να γίνει. Να δείξουμε το θέμα αυτό εδώ, γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα έχει πάρει άσχημη κλίση. Είναι θέμα χρόνου να γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επικοινωνία. Γιατί και εσείς το είπατε και πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Δεν μπορεί να φεθεί έτσι. Γι' αυτό πρέπει, θέλω την βοήθειά σας να το αναδείξουμε ξανά και ξανά, όποτε θέλετε είμαι σε διάθεσή σας. Γιατί μόνο έτσι θα λυθεί το θέμα. Ναι, γιατί θα το παρακολουθούμε το θέμα. Η διαφορία και η λιγορία είναι απερίγραφτη. Ναι, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως στον πρόεδρο της κοινότητας του Νέου Σλού, τον κύριο Αριστοτέλη Βρέτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Βρέτα, έχουν γίνει ενέργειες από πλευράς κοινότητας για το πρόβλημα αυτό? Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί πραγματικά είναι επικίνδυνο, υπήρχε ένα μπαλκόνι εκεί όπως το βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Τα προστατευτικά αυτά που πήγε από κάτω ήταν ίσα ίσα για να μην μπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, γιατί άρχισαν να πέφτουν οι πέτρες, αλλά έχει επισημανθεί εδώ και χρόνια το θέμα, είναι σοβαρό, είναι δίπλα στο γυμνάσιο, επικίνδυνο, άκρος επικίνδυνο. Έχουμε κάνει διάφορες και προσωπικά εγώ κατά καιρούς και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι θέσαμε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει το γυμνάσιο, υπάρχει ο γείτονας δίπλα, οι κάτοικοι περνούν, είναι σε κεντρικό σημείο του χωριού, θα πρέπει να γίνει άμεσα, για μένα θα έπρεπε να γίνει χθες, όχι σήμερα. Αυτό ακριβώς. Είναι απαράδεκτο. Είναι μέσα
σε κατοικημένη περιοχή. Δίπλα υπάρχει σχολείο. Υπάρχουν... Δίπλα είναι το γυμνάσιο, καθημερινά είναι τα παιδιά μας εκεί. Σπίτια. Το έχω επισημάνει 10.000 φορές. Η πολυοδομία θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα. Δεν πάει άλλο αυτό. Είμαι το θέμα... εκνευρισμένος με αυτό το θέμα. Το θέμα όμως είναι να μην κάνουμε απλά διαπιστώσεις. Να προχωρήσουμε και σε ενέργειες. Τι εσείς... να το κάνω εγώ αν γίνει το κακό και έρθουν μετά. Αυτό το λέμε όλοι. Και το θέμα είναι γιατί δεν κάνατε, αφού είδατε ότι ο Δήμος δεν προχωρά σε κάτι, να κάνετε μόνο σας μία ενέργεια. Να πάτε στον εισαγγελέα. Να... Έχει στείλει, έχουν ειδοποιηθεί οι κληρονόμοι, παίρνουν μια κληρονομιά, έτσι και την αφήνουν. Εσείς τους γνωρίζετε τους κληρονόμους. Εσείς τους γνωρίζετε τους κληρονόμους. Αν υπάρχουν, αν γνωρίζουν ότι έχουν αυτό το σπίτι στο χωριό. Χρόνια. Ορίστε. Είναι φευγάτη χρόνια από το χωριό. Είναι φευγάτη χρόνια. Χρόνια. Τώρα οι κληρονόμοι που έγιναν ήταν 5, μπορεί να γίνουν 15. Ναι. Είναι τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να λυθεί άμεσα. Ναι, δεν και από τη στιγμή που δεν κάνουν κάτι οι κληρονόμοι. Γιατί σε καθημερινή βάση και έχουν δίκιο οι κάτοικοι, οι γείτονες όλοι εκεί, εγώ δεν έχουμε τα παράπονα. Δίκιο έχουν, το αλλά πού να το βρουν. Πού να το βρουν άμεσα, το δίκιο πρέπει τους. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Δεν πάει άλλο αυτό το θέμα. Εσείς θα πάτε στον εισαγγελέα για αυτό το θέμα. Γιατί να μην πάω. Γιατί δεν πήγατε μέχρι τώρα. Γιατί δεν πήγα μέχρι τώρα ότι θα έρθει η πολυδομία, ότι ναι, θα γίνει. Δεν πάει άλλο αυτό. Δεν πάει άλλο γιατί όπως και εσείς παραδεχτήκατε έχει χρόνια. Μα αυτή η κατάσταση. Δεν το βλέπω εγώ. Έχει πάρει μία κλίση τώρα. Ναι. Στην αρχή ήταν ένα μπαλκόνι εκεί, άρχισε να υποχωρεί το μπαλκόνι. Τώρα πλέον είναι πιο επικίνδυνο. Βέβαια, και αν μου λέτε ότι έχει χρόνια αυτή η κατάσταση, φαντάζομαι ότι από... Στην πρώτη φάση έπεσε το μπαλκόνι. Αν ήταν να ανοίγει, τώρα υποχώρησε από πάνω. Όπως ότι το όταν... βλέπετε εκεί στην εικόνα. Είναι επικίνδυνο. Όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα, το οίκημα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Κάθε χρόνο που περνάει επιβαρύνεται. Βγήκαν οι κληρονόμοι, όμως δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Παίρνουν μια κληρονομιά και την εγκαταλείπουν. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε αρκετά σπίτια, όχι μόνο στο χωριό μου, και σε άλλα. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Παίρνουν γιατί... μια κληρονομιά και διαφορούν οι κληρονόμοι. Και εκεί γίνεται η αιστεία μόλυνσης. Και για φίδια, για ποντίκια, για πυρκαγιές. Έχουμε μισογκρεμισμένα σπίτια. Δυστυχώς αυτό, ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να φροντίζουν και την κληρονομιά τους. Είναι μια πραγματικότητα για την Ελλάδα στην Ήπεθρο. Γιατί πολλοί έχουν αυτά τα κληροδοτήματα, τα έχουν εγκαταλείψει, είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές και καταλήγουν ακαθάριστα οικόπεδα. Που είτε έχουν οικίματα μέσα μισογκρεμισμένα, εντελώς γκρεμισμένα. Εδώ στο χωριό. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε δίπλα μας εγκατελειμμένα κτίσματα και να... Τι να πω. Εσείς όμως πρέπει να μεριμνήσετε και για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μα ήδη προχθές στην λογοδοσία είχαμε το θέμα, εγώ το εισηγήθηκα για τα οικόπεδα που θα πρέπει να καθαρίζονται, να κουρεύονται λόγω επικινδυνότητας πυρκαγιάς κτλ. Τώρα είναι η χλωρά τα χόρτα, πρέπει να τα καθαρίσουν. Βγάλαμε ανακοινώσεις, έτσι. Και παρακαλώ όλους να ευαισθητοποιηθούν. Έχουμε οικόπεδα δίπλα στα σπίτια μας, τα οποία θα πρέπει άμεσα να τα καθαρίσουν. Και ένα περισσότερο. Τα μισογκρεμισμένα σπίτια όπως αυτό είναι, αυτό, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να γίνει χθες, όχι σήμερα. Ναι, μακάρι να έχει γίνει χθες, αλλά δεν έχει γίνει. Και τώρα, όσο περνάει ο καιρός και είμαστε στην άνοιξη και έρχεται και το καλοκαίρι, η κατάσταση επιδεινώνεται όσον αφορά και τα τροκτικά και τα φίδια. Συμφωνώ. Μα εκεί μέσα έχει γίνει, όπως είπε, η γειτόνισσα δίπλα που μένει. Είναι, οι άνθρωποι προσπαθούν, ραντίζουν, κάνουν, το καταλαβαίνω. Εγώ καθημερινώς μιλάμε με τους ανθρώπους, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάει άλλο αυτό το θέμα. Οι κληρονόμοι να έρθουν να δουν τα σπίτια που έχουν πάρει κληρονομιά. Δεν παίρνουν μια κληρονομιά και την εγκαταλείπουμε. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή τη βρώμα μέσα στα σπίτια μας. Εσείς ενημερώνετε τους κληρονόμους για τα οικόπεδα αυτά που πρέπει να καθαριστούν. Έχω πάρει και μάλιστα πριν 1-2 χρόνια πήρα προσωπικά και στην πολυοδομία και πράγματι ο κληρονόμος που ζει εδώ στο χωριό κατεδάφησε το σπίτι, το καθάρισε και έγινε μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τώρα, επειδή σπέρνουμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ναι, αλλά την κληρονομία τι θέλουμε. Έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση, αλλά δεν ανταποκρίνονται. Δεν το θέμα είναι... Αν δεν ανταποκρίνονται, θα λάβει ο Δήμος να τα γκρεμίσει και να χρεωθεί και το τίμημα.
Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτό το τιμόρροπο κτίριο. Έτσι σε όλα τα χωριά έχουμε τέτοια. Ναι, ναι, δεν λέω ότι γίνεται μόνο στο Νεοσούλιο, όλες οι κοινότητες έχουν. Γι' αυτό λέμε, παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες που παίρνουν μια κληρονομιά να φροντίζουν, να καθαρίζουν αυτά τα σπίτια. Ωραία, κύριε Βρέτα, σας ευχαριστώ. Θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Στόικο στη συνέχεια. Ναι. Για την ώρα σας ευχαριστώ πολύ και θα επανέλθουμε κάποια στιγμή στο θέμα να δούμε την εξέλιξη. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Μπάρμπα, που είναι τοπικός σύμβουλος Νεοσουλίου. Κύριε Μπάρμπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αγκαθά, τι κάνετε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή αρχή εύχομαι σας και καλή ημέρα στους συντοπίτες μας και όχι μόνο σε όλο το σαρακό κόσμο και όχι μόνο. Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα για αυτό το κτίριο που είναι στο Νεοσούλι. Λοιπόν, τα είπε ο προαλίστας, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, ο κύριος Βρέτας. Και σωστός τα είπε και συμμερίζει με την άποψη του Προέδρου βεβαίως, γιατί και πρόσφατα είχαμε ένα τοπικό συμβούλιο στο οποίο τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα και είχαμε πει ότι ευθύς εξ αρχής θα έπρεπε αυτό που είπε και ο Πρόεδρος χθες, όχι σήμερα, χθες, έπρεπε ήδη να έχει γκρεμιστεί το συγκεκριμένο σημείο, το συγκεκριμένο εγκατελειμμένο σπίτι, να τηρηθεί η νομοθεσία όσο έχει. Δηλαδή τι λέει η νομοθεσία. Επικομίζεται ο Δήμος, όλοι θα πάνε όταν δεν ανταποκρίνονται οι ιδιοκτήτες και χρεώνεται στον ιδιοκτήτη, εφόσον αυτός αδιαφορεί. Είναι αιστεία μόλις όπως έχουν πει και η κυρία Οικονόμου και ο κύριος Κώστας Οικονόμου και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εγκυμονεί κινδύνους πρώτου βαθμού. Καθημερινά εισέρχονται οι μαθητές του γυμνασίου στο συγκεκριμένο σημείο. Πρώτον. Δεύτερον, εισέρχονται τα παιδιά της συγκεκριμένης και περιοχής, των κατοίκων και της περιοχής, του σπιτιού του κύριου Οικονόμου. Δηλαδή, όμοι γίνονται με τέτοιες δονήσεις που ακούμε τώρα σεισμούς κατά καιρούς, χίλια πράγματα, θυμάστε τι γίνεται στη Σάμμο. Ναι. Μετά δηλαδή τι θα γίνει. Θέμασε το ξελαστήριο θύμα το τοπικό συμβούλιο πρόεδρος και όλοι οι άλλοι. Έχει αδρανήσει η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει συσκύψει το πρόβλημα. Σας το είπε και ο κύριος Οικονόμου ότι είναι από το 21. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι, με τον μπαλάκι των ευθυνών είναι να αποπέμπουμε τον έναν τις ευθύνες και να τους αναθέτουμε στον άλλον, αλλά δεν πάει αυτή η δουλειά. Έτσι ακριβώς όπως ορίζει ο νόμος και έτσι πρέπει να τηρηθεί. Συμμερίζουμε την αγωνία του Προέδρου και βεβαιώνω τους συντοπίτες μου εκεί πέρα ότι εγώ θα κάνω τα δύνατα δυνατά ως τοπικός σύμβουλος να λυθεί το θέμα άμεσα. Μακάρι. Σε ό,τι με αφορά θα τηρηθεί ο νόμος μέχρι κεραίας. Μακάρι. Το θέμα βέβαια που θα το θέσουμε και στη συνέχεια στον κύριο Στόικο είναι κατά πόσο μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή. Για άλλο έχουμε θέματα να δαπανίσουμε για θέματα μείζονας της σημασίας και σε ό,τι αφορά θέματα υγείας και αποφυγή ατυχημάτων να δρανούμε. Αν είναι δυνατόν. Εγώ μαζί σας σε μια ερώτηση αλλά... που με συγχωρείτε κύριε Αγκαθά, να ολοκληρώσω. Σε μια ερώτηση που θα κάνει στον πρόεδρο, γιατί έχουν καταγραφεί πολλά τα κτίρια και είναι πολλά από όσο είπε και ο κύριος Βρέτας. Μου λέει ότι θα πάνε αυτοί, εδώ έχει κάνει εισήγηση ο πρόεδρος, ο κύριος Βρέτας, στην Δημοτική Αρχή, που είναι μέλος και της Δημοτικής Αρχής ο κύριος Βρέτας, και θα έπρεπε να εισακούγεται, ότι το κόστος αυτό είναι υψηλό και φτάνει στις τάξεις των 200.000 ευρώ. Όσο και να είναι το κόστος, νομίζω είναι πολύ λίγο μπροστά σε μια ανθρώπινη ζωή και σε ένα ατύχημα ενδεχομένως να γίνει. Ωραία. Επιτέλους, τα τοπικά συμβούλια, αν μου επιτρέπετε να το πω και αυτό, θα πάψουν πλέον να λειτουργούν ως νομοδοτικά όργανα και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη εκεί που τα χρειάζεται η Δημοτική Αρχή και εκεί που δεν τα χρειάζεται τα ρίχνουμε στον κάδο των αγρίστων. Από εδώ και στο εξής. Είναι δεύτερο τοπικό συμβούλιο που έχω αναλάβει τώρα. Επανήλθα μετά από 8 χρόνια στο τοπικό συμβούλιο με τη στήριξη του κόσμου. Θα είμαι ουραγός σε κάποια προσπάθεια που γίνεται για καλυτέρευση της ζωής των συμπολιτών. Ωραία, κύριε η καθημερινότητα μέχρι τέλος. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα παραμένει. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που δυστυχώς έχουν να το αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, όπως είπαμε και πριν, οι κάτοικοι της περιοχής, οι κάτοικοι του Νεοσουλίου, γιατί από εκεί καθημερινά διέρχονται παιδιά, υπάρχει το γυμνάσιο απέναντι από το κτίριο, η γειτονιά έχει πρόβλημα, το έχει πει εδώ και χρόνια, το έχει αναφέρει στη Δημοτική Αρχή. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Στόικο, που είναι ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Κύριε Στόικε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο δίκτυο τηλεόραση και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Αυτό το ετοιμόρροπο κτίριο στο Νεοσούλιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση στο χωριό. Φυσικά και έχει δημιουργήσει. Και για να μιλήσουμε λίγο πραγματικά, να δούμε λίγο τα πράγματα και τις αρμοδιότητες του καθενός. Mm-hmm.
Και όπως ξέρουμε πολύ καλά στο Νεοσούλη, ήδη η Δημοτική Αρχή εδώ και δύο χρόνια κάνει προσπάθειες για να αγοράσει το κτίριο, να το πάρει διόκτο, να μπορέσει να το ξυπήσει και να το δώσει στην κοινωνία του Νεοσουλίου όπως πρέπει. Αυτό το ξέρουν. Έτερο ή κάτερο είναι αυτό. Κάνουμε προσπάθειες να το πάρουμε στην ιδιοκτησία μας και να το αξιοποιήσουμε. Οπότε έχετε βρει τους ιδιοκτήτες για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Ξεκινήσει μια διαδικασία και την γνωρίζουμε πολύ καλά στο Νεοσούλη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς, όπως ακούγεται, να μπει ο Δήμος και να ρίξει το κτίριο. Είναι ιδιόκτητο. Έχουν γίνει προσπάθειες με το τμήμα δόμησης, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος Ιμμανουήλ Παπάς δεν έχει δικό το τμήμα δόμησης, πολυδομία δηλαδή, δεν έχει δικό. Και ανήκουμε στις ΣΕΡΕΣ. Και αυτή τη στιγμή η ευθύνη είναι στην πολυδομία να δώσει, στέλνει τις ειδοποιήσεις που πρέπει στους ιδιοκτήτες, δίνει κάποια προθεσμία. Και όταν δεν θα μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ρίξουν και πάρουν εμείς την εντολή από το τμήμα δόμησης, μόνο τότε μπορούμε να επέμβουμε. Κύριε Στόγη, να ρωτήσω κάτι. Αν ο Δήμος προτίθεται να αγοράσει το κτίριο, έχει γίνει μία έρευνα για τη στατικότητά του, γιατί αν πρόκειται να το αγοράσει για να το αξιοποιήσει, λογικά υπάρχει επάρκεια στατικότητας και δεν υπάρχει φόβος να πέσει. Εσείς θα το αποκαταστήσετε αν το πάρετε. Αλλά αν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, μήπως δεν υπάρχει γενικά πρόβλημα. Αλλά αν υπάρχει και είναι όπως το βλέπουμε εμείς, με τα μάτια μας έτοιμο να γκρεμιστεί, τότε πώς θα το πάρει ο Δήμος για να το αξιοποιήσει, να το παραδώσει στην κοινωνία προς χρήση. Ο Δήμος θέλει να το πάρει γιατί είναι δίπλα στο γυμνάσιο. Να κάνει όλα τα έργα υποδομής που χρειάζεται. Ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει το πρόβλημα, ο τείχος που έχει το πρόβλημα, να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα, έτσι ώστε να το αποδώσουμε στο συγκεκριμένο χωριό για να το αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Αυτό δεν είναι θέμα αν υπάρχει. Υπάρχει ένα θέμα στο συγκεκριμένο τείχο. Αυτό το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε. Και οι πιέσεις και δικές μας προς την πολυδομία είναι αυτή. Να κάνει όσο γίνει πιο γρηγορότερα για να μπορέσουμε είτε να έρθει στο Δήμο είτε να γίνουν ενέργειες μέσα από τον ιδιοκτήτη και να γκρεμιστεί ο συγκεκριμένος τείχος. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κτίριο δεν έχει πρόβλημα. Αλλά και εμείς μπορούμε και λειτουργούμε στα όρια της νομιμότητας. Δεν μπορούμε να επέμβουμε σε ένα διόκτητο κτίριο χωρίς να έχουμε την ειδοποίηση. Και πόσα χρόνια να περιμένουμε για να επέμβουμε. Δηλαδή εσείς μέχρι να φτάσετε σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες θα καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι, άλλο είπα εγώ. Ότι πρέπει να πάρουμε εντολή από το τμήμα δόμησης. Ότι μπορούμε να επέμβουμε και να το γκρεμίσουμε και να το χρεώσουμε στους ιδιοκτήτες. Εσείς έχετε απευθυνθεί στο τμήμα δόμησης. Όλα ακολουθούνται με μια νόμιμη διαδικασία και μια νόμιμη σειρά. Έχει ξεκινήσει. Και εμείς αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Ωραία. Δεν είμαστε έξω από αυτό ή μακριά από τα προβλήματα. Ωραία. Είμαστε δίπλα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή που περιγράφεται. Φυσικά. Και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Περιμένουμε να μας έρθει η ειδοποίηση από το τμήμα δόμησης, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να επέμβουμε μετά με δικά μας μέσα. Πόσο καιρό περιμένουμε? Αν δεν πάρουμε έτσι συγκεκριμένη... Δεν άκουσα. Πόσο καιρό περιμένουμε? Έχετε κάνει την ενέργεια, έχετε απευθυνθεί στο τμήμα δόμησης. Μπορούμε να επέμβουμε σε άλλη υπηρεσία να πάρουμε... Όταν θα μας στείλει η υπηρεσία του χαρτί, ό,τι είμαστε έτοιμοι να... Ναι, λέμε πως πρέπει να πιέσουμε κάπως για να επισπευθεί. Μα όλη η διαδικασία που κάνουμε αυτό δεν δείχνει. Πραγματικά δεν ξέρω αν δείχνει αυτό, γιατί η εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας είναι άλλη. Συγγνώμη. Εμείς σας είπα ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε εάν δεν έχουμε την ιδιοκτησία ή αν δεν πάρουμε την εντολή από το τμήμα δόμησης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε σε ξένη ιδιοκτησία να επέμβουμε χωρίς να έχουμε εντολή. Ναι, αυτό είναι δεκτό. Αλλά χτύπα ξύλο. Θα μας καταγγείλουν και θα τρέχουμε στα δικαστήρια γιατί μπήκαμε σε ξένη ιδιοκτησία. Ναι, σας λέω αυτό είναι δεκτό. Χτύπα ξύλο όμως συμβαίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή το τμήμα δόμησης έχει όλη την ευθύνη να τρέξει γρήγορα, να πάει ο ιδιοκτήτης να το γκρεμίσει, είτε να στείλει σε εμάς την άδεια να μπορέσουμε να το γκρεμίσουμε. Εσείς μπορείτε να το γκρεμίσετε, όπως μας είπαν πριν, και να στείλετε τέλος πάντων τα έξοδα στον ιδιοκτήτη για να το πληρώσει. Μπορείτε να φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο. Μόνο αν έχουμε την εντολή από το τμήμα δόμησης. Μόνο τότε. Με εντολή τμήματος δόμησης.
Υπάρχει μια διαδικασία. Καλώς ή κακώς πρέπει να την ακολουθήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε να παρακάψουμε τις διαδικασίες. Γιατί μετά θα βγούμε εκτεθειμένοι. Δεν είπαμε να παρακαφθούν οι διαδικασίες. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Δηλαδή από τη στιγμή που εντοπίσαμε το πρόβλημα. Το Δήμο Δόμες δεν είναι στο Δήμο Μανώλη Παπά. Να πούμε ότι να πούμε τις υπαλλήλους του Δήμου να πάνε να το δουν. Δεν είναι στη Πολυδημία Σερών να ανήκουμε. Ναι, δεκτό και αυτό. Προσπάθεια να επανδώσουμε και την Πολυδημία για να μπορέσουμε να εξυπηρετούνται και οι Δήμοι. Απλά η κατάσταση είναι επίγουσα. Εμάς το ξέρουμε, κάθε μέρα περνάμε και το ελέγχουμε. Η Πολυδημία το έχει δει το κτίριο, αυτό ξέρει περί τίνος πρόκειται. Φυσικά, φυσικά. Ξέρει και δεν έχει κάνει ακόμη, δηλαδή δεν έχει προχωρήσει ακόμη τη διαδικασία. Δεν έχουν πάρει την απάντηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε την παρέμβαση. Εσείς πάντως δεν έχετε προχωρήσει ούτε στο να αποκλείσετε εκεί το σημείο, το δρόμο. Έχει μπει το δίχτυ, εσείς το βάλατε. Να μην παρκάρουν αυτοκίνητα, ναι. Το δίχτυ το βάλετε για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. Όχι να κρατήσει τη συμπεριφορία ο τείχος. Ναι, γιατί δεν θα το συγκρατήσει τίποτα. Φυσικά, μία προειδοποίηση για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. Έτσι, απορώ πώς μπορείτε να είστε σίγουρος ότι δεν θα έχουμε, ας πούμε, δεν θα γκρεμιστεί, δεν θα πέσει ο τείχος. Και δημοτική αρχή δηλαδή, και επαναπαύεται το ότι κάποια στιγμή η πολεοδομία θα απαντήσει, το τμήμα δόμησης. Όχι, συγγνώμη, κάνετε λάθος εδώ. Πείτε μου λοιπόν. Ούτε επαναπαυόμαστε, ούτε είμαστε σίγουροι για τίποτα. Εμείς κάνουμε όλες τις διαδικασίες. Και προς το τμήμα δόμησης να τρέξει τις διαδικασίες για να μπορέσουμε είτε το διοικητή είτε εμείς να γκρεμίσουμε το συγκεκριμένο τοίχο, είτε να αγοράσουμε το... Από εκεί πέρα δεν μπορούμε, εάν δεν έχουμε από το τμήμα δόμησης, δεν μπορούμε εμείς να μπούμε σε ξένη διοικησία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ούτε εμείς είπαμε να παραπομπαστεί, ούτε εμείς ζούμε μακριά από τα χωριά μας. Έχουμε την ευθύνη για τα χωριά μας. Πάντως... Αν όμως βρούμε μέσα στο τμήμα, στην νομιμότητα που μπορούμε να δράσουμε. Ναι, αυτό είναι το σωστό, να ακολουθούμε βήματα νομιμότητας. Αλλά όταν η κατάσταση είναι τέτοια, ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μια άλλη διαδικασία, να ακολουθηθεί μια άλλη οδός. Με τους νόμους του κράτους θα πάμε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, όπως είπε και ο πρόεδρος, χθες να πηγαίναμε και να το γκρεμίζαμε. Όπου μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα, το ξέρουμε πολύ καλά, και μέσα στο Νέο Σούλη πήγαμε άμεσα και κάναμε και κατεβεφίσαμε. Ναι. Δεν ξέρω. Πήγαμε άμεσα που μας δώσει δυνατότητα. Όταν όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν μπορούμε από τον νόμο να μπούμε σε ξένη ιδιοκτησία και να γκρεμίσουμε μέσα το κτίριο. Ναι. Δεν ξέρω σε τι άλλη ενέργεια μπορείτε να προβείτε, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε να γίνει το κακό. Και να πούμε μετά εκ των υστέρων. Την επικοινωνία που έχουμε με τμήμα δόμησης, έτσι ώστε να κάνουν όσο γίνει πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Και εμείς δείχνουμε και το ενδιαφέρον και δεν έχουμε ξεχάσει το θέμα. Ναι, το ξέρω, μας το έχετε πει. Αλλά εφόσον δεν προχωρεί η αγορά, δεν προχωρά και η απάντηση από το τμήμα δόμησης. Και εφόσον η κατάσταση είναι αυτή, τη βλέπουμε μπροστά μας, είναι ετοιμόρροπο σε αυτό το σημείο το κτίριο, μήπως θα μπορούσατε να πάτε στον εισαγγελέα και να πείτε ότι αγορά δεν γίνεται, από το τμήμα δόμησης δεν έχουμε απάντηση, αλλά εδώ κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γιατί το να πέσει και να χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο είναι υλικές οι ζημιές, λέμε στα σίδερα να είναι η ζημιά. Αλλά όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα ότι είναι μέσα και η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα και το τμήμα δόμησης και περιμένουμε το συντημότερο να μας ενημερώσουν για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, να μην λέμε απλώς λόγια αυτή τη στιγμή, mm-hmm. τα οποία μένουν στον αέρα. Εμείς βαδίζουμε βάσει της νομιμότητας και βάσει αυτά που μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Και όλες οι ενέργειες έχουν γίνει από εμάς. Περιμένουμε από τη δόμηση να μας δώσει το πράσινο φως για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ας ελπίσουμε να έρθει η απάντηση σύντομα. Ας ελπίσουμε σε αυτό το διάστημα να μην γίνει τίποτα. Και εμείς το προσέχουμε και το έχουμε από κοντά το θέμα. Δεν το έχουμε... Και ναι, δηλαδή προβείτε σε όποια ενέργεια χρειάζεται
για να απαντήσει το τμήμα δόμησης. Αν αυτό δηλαδή είναι αυτό που περιμένουμε, το πρότιστο, κάντε κάτι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έχετε κάνει και πριν από λίγο καιρό ρεπορτάζ στο Έθνη σε όλα τα κανάλια, ότι το τμήμα δόμησης είχε τεράστιο θέμα με τους δήμους, με τους περιφερειακούς δήμους. Γιατί υπολειτουργούσε. Και μάλιστα πήραμε αποφάσεις να στηρίξουμε το τμήμα δόμησης με ένα μηχανικό όλοι οι δήμοι του νομού Σειρών. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Ωραία, απλά ίσως πρέπει να δοθούν προτεραιότητες. Είμαστε πολύ κοντά στο θέμα και στηρίζουμε το τμήμα δόμησης με προσωπικό. Ναι. Γρηγορότερα να δημιουργήσουμε. Ωραία, ας προτεραιοποιήσει λοιπόν τις ανάγκες και ελπίζουμε γρήγορα να γίνει κάτι. Και θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ κύριε Στόκη και να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Περνάμε αμέσως σε διακοπή και επιστρέφουμε. Ο διπλασιασμός του αντιτίμου, σχεδόν διπλασιασμός στα διόδια του Στριμωνικού, απασχολεί ιδιαίτερα τον νομό μας. Είδαμε ότι έφτασε ακριβώς στο 1,90 από 1 ευρώ που ήταν. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς που αντιδρούν είναι και το Επιμελητήριο Σερών, το οποίο με επιστολή του Προέδρου του, κ. Θανάση Μαλιαρά, ζητά να επανεξεταστεί το θέμα. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Σημαντικές αυξήσεις, κυρίες και κύριοι, είδαν οι πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις τελευταίες ημέρες την Εγνατία Οδό, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας που υπογράφτηκε και αφορά την εκμετάλλευσή της για 35 χρόνια. Οι οδηγοί θα κληθούν να πληρώσουν έως και 33% περισσότερα χρήματα στα διόδια. Το μεγαλύτερο σοκ όμως έρχεται για τον σταθμό του Στριμωνικού εδώ στις Σέρρες, όπου η αύξηση αγγίζει το 90%. Από 1 ευρώ που ήταν το αντίτιμο, 1,90. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κύριος Αθανάσιος Μαλιαράς, για να ακούσουμε το σχόλιο του, την τοποθέτησή του, γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί όταν είχε υποθεί ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα διόδια, υπήρχε μια αντίδραση, μια ενημέρωση και θα ζητούσαν να ανακληθεί τέτοιου είδους απόφαση. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κώτα, σε εσάς και τους τηλεφωνικούς. Λοιπόν, άλλο ένα κόστος για τους επισκέπτες στο νομό Σερών, για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως εργάζονται στη γειτονική πόλη της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτή η αύξηση της τιμής στα διόδια του Στριμωνικού? Σημαίνει αυτό, είναι κάτι το οποίο πλήττει όλους, όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά πιο πολύ τους πολίτες, τους κατοίκους του νομού μας. Να πούμε ότι με μεγάλη εκπλήξη και εμείς, και φυσικά δυσαρέσκεια, είδαμε την αύξηση στην τιμή των διοδίων. Μάλιστα αυξάθηκε κατά 90%, σχεδόν στο διπλάσιο. Είναι σαφές πως κάθε αύξηση της τιμής μας βρίσκει κάθετα αντίθετος και πόσο μάλιστα όταν μιλάμε για μια τέτοια τεράστια άνοδο του αντιτίμου των διοδίων, την οποία μάλιστα θεωρούμε και αδικαιολόγητη. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση εδώ στα διόδια του Στριμωνικού, ενώ σε όλη την άλλη την Ελλάδα να κυμαίνεται στο 30-35%. Μάλιστα θέλουμε να πούμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτές τις αυξήσεις, που σε μια εποχή που όλες οι επιχειρήσεις μέλη μας, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, αλλά και όλοι οι πολίτες βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά από τα φορολογικά και τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν και μάλιστα που έχουν προκύψει μέσω των νέων νομοσχεδίων. Γνωρίζουμε πολύ καλά και θυμόμαστε όλοι το νομοσχέδιο που βγήκε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να πούμε ότι η αύξηση των τελών που βρίσκονται σε μια θέση αποκλειστική, όπως είναι τα διόδια του Στριμωνικού, που δεν υπάρχει άλλη διόδος να περάσεις για να φύγεις για Θεσσαλονίκη, την επιβαρύνουν το κόστος πρώτο απ' όλα των επαγγελματιών που μεταφέρουν από εμπορεύματα και προϊόντα από και προς τη Θεσσαλονίκη, των εργαζομένων από και προς τη Θεσσαλονίκη
των πολιτών γενικά που ταξιδεύουν για διαφόρους λόγους, όπως για υγεία και για άλλους λόγους από και προς τη Θεσσαλονίκη, των φοιτητών του ΔΥΠΑΕ, όσο και των πολλών χιλιάδων στερεών που μετακινούνται με τις οικογένειές τους καθημερινά προς την Θεσσαλονίκη. Τι προτίθεστε να κάνετε, Είπαμε Πρόεδρε, ότι γι' αυτό? Με έκπληξη βλέπουμε και μεγάλη δυσάρεση αυτή την αύξηση. Έχουμε ήδη ετοιμάσει μια επιστολή προς το Υπουργείο, προς τα αρμόδια Υπουργεία μάλλον, και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών, που βλέπουμε ότι συνυπέγραψαν την κοινή υπουργική απόφαση οι υπουργοί. Δεν ξέρουμε και υποθέτουμε πως ίσως το Υπουργείο έλαβε μια τέτοια απόφαση για την τόσο μεγάλη αύξηση λόγω του αυξημένου όγκου διέλευσης οχημάτων από την γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία. Ναι. Αλλά αυτό δεν πάβει να καθιστά την αύξηση αυθαίρετη. Έτσι, πιστεύουμε ότι είναι εντελώς αυθαίρετη, όσο μάλιστα όταν σας λέω έρχεται σε μεγάλη διαφορά από τις, από τα άλλα τα διόδια, από τις αυξήσεις που γίναν στα άλλα τα διόδια. Να κάνω μια ερώτηση. Αναρωτιόμαστε γιατί μόνο σε εμάς παρατηρείται τέτοια αύξηση. Είμαστε ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια, τόσο με τη μείωση του πληθυσμού, τόσο βλέπουμε ότι ο νομός μας βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με το ΟΕΠ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά όλοι οι φορείς. Έτσι. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, η Εγνατία Οδός παραχωρήθηκε στην ΙΓΕΚ Τέρνα, έτσι. Ναι. Σε ιδιωτικά συμφέροντα. Το Υπουργείο μπορεί να πει την Τέρνα, ρε παιδιά, 1,90, πολύ είναι το αντίτιμο στις αίρες, ή η επιστολή θα πάει, να με συγχωρείτε, στο τελευταίο του σιρτάρι. Εντάξει, την αύξηση μπορεί να την κάνει οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία της έχει παραχωρηθεί η Εγνατία, ναι. Αλλά δεν πάβει την απόφαση για την αύξηση να την βγάζει στο Υπουργείο, έτσι. Μάλιστα. Το Υπουργείο συνυπογράφει, τα δύο αρμόδια Υπουργεία συνυπογράφουν αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Δεν την υπογράφει κανένας ιδιώτης. Ο ιδιώτης μπορεί να ζητήσει και τριπλασιασμό και τετραπλασιασμό και πενταπλασιασμό. Το θέμα είναι οι αρμόδιοι υπουργοί, οι συναρμόδιοι υπουργοί να πάρουν τα αιτήματα, να δουν το τι γίνεται, να δουν το τι νομός είναι ο νομός σερών, να δουν τα διόδια του στριμωνικού που βρίσκονται και γιατί ζητάνε τόσο μεγάλη αύξηση και να κάτσουν να το συζητήσουμε, να το δούμε και να καταλήξουμε δεν είναι σε μια αύξηση αλλά είναι σε λογικά πλαίσια και όσο είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί, είπαμε, να είναι παντού 30-35% και εδώ να αγγίζει το 100%. Προτίθεστε να καλέσετε όλους τους φορείς, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους του Νομού για μια σύσκεψη για να συντονισμένα όλοι μαζί να διαμαρτυρηθείτε. Λοιπόν, μια τέτοια σύσκεψη καλό είναι να γίνει. Αλλά επειδή, όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι θέμα το θέμα το οποίο απασχολεί μόνο τις επιχειρήσεις και αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες. Και όχι μόνο τους Έλληνες πολίτες, και τους φοιτητές και τους σπουδαστές και τις επιχειρήσεις και όλες τις ομάδες. Αυτή η σύσκεψη καλό είναι να γίνει από έναν άλλον φορέα, να συμμετέχει και το επιμελητήριο και φυσικά να πούμε και εμείς στην Ρώμη. Είναι ενδεχομένως μια διαμαρτυρία, κάτι. Διαμαρτυρία, σας είπα, έχουμε ήδη έτοιμη την επιστολή. Αύριο το πρωί θα φύγει στην τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά από επιστολές έχουμε χορτάσει. Ενώ διαμαρτυρία κινητοποίηση στο δρόμο. Δεν υπάρχει απάντηση. Από παντού θα δούμε, να δούμε με τι μορφή μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε. Πάντα στη συνεργασία όμως σας λέω με όλους τους φορείς, γιατί είναι θέμα το οποίο αγγίζει το 100% των πολιτών των Σερών. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, επιστρέψαμε και με το ρεπορτάζ για τους μαθητικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στην πόλη μας στις 22 και 23 Απριλίου θα σας αφήσω για σήμερα. Έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή μας και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Την διοργάνωση της τελικής φάσης των μαθητικών αγώνων Στίφου ανέλαβε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερών.
Πάνω από 600 μαθητές από την Ελλάδα και την Κύπρο θα βρεθούν στις Σέρες 22 και 23 Απριλίου ώστε να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση αλλά και μια μεγάλη ευθύνη για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σερών που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τους αγώνες αυτούς. Την πρόταση που κάναμε ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το Υπουργείο Παιδείας και ανταποκρίθηκε του Υπουργείου Παιδείας να διοργανώσουμε την τελική φάση του στίβου μαθητών Ελλάδας-Κύπρου να γίνει εδώ στις Σέρες. Και πραγματικά είναι για πρώτη φορά στην ιστορία μετά από το 1980 οι Σέρες θα διοργανώσουν τελική φάση σχολικού αθλητισμού στο στίβο. 600 μαθητές από Ελλάδα και Κύπρο θα βρίσκονται στις 22 και 23 Απριλίου στις Σέρες. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας αλλά και για τον όνομά μας η εκδήλωση και η διοργάνωση μιας τέτοιας μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης. Και περιμένουν βέβαια και οργανωτικές επιτροπές, συνοδοί, γονείς. Γενικά θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός, αθλητικό γεγονός και η καρδιά του σχολικού αθλητισμού θα χτυπάει στις Σέρες 22 και 23 Απριλίου. Θα γίνει στο Εθνικό Στάδιο Σερών και στη διοργάνωση είναι το Υπουργείο Παιδείας, ο ΣΕΓΑΣ. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο Σερών και την Περιφερειακή Ενότητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φορέων, των τοπικών φορέων, για να έχουμε μια άρτια εκδήλωση, μια άρτια διοργάνωση σε αυτή την αθλητική εκδήλωση.